Κυρίε και, και κύριοι Ευρωβουλευτέ, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι μαζί σα σήμερα για να αναφερθώ στη δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματο. Αρχίζω από την κατάσταση τη οικονομία που είναι ανθεκτική απέναντι στι αναταράξει του 2015-2016 και στι επιπτώσει των περιορισμών κεφαλαίων. Από το 2016 έχουμε τάσει θετικέ ακόμα και την επιστροφή μιας ανάπτυξης θετικής πολύ συντομότερα από ό,τι περιμέναμε για ορισμένα τρίμηνα και τη μείωση της ανεργίας που είναι ακόμα πολύ ψηλή αλλά που είναι σε απαράδεκτα επίπεδα αλλά που έχει σημειώσει μια μείωση. Είναι αυτά θετικά και βεβαίως αρχίζουμε σήμερα καμία κάποια ολίσθηση γιατί, γιατί υπάρχουν αυτοί οι δισταγμοί επειδή είμαστε καθυστερημένοι για να κλείσουμε την αξιολόγηση. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι υπήρξε κάτι, μια επαφή ανάμεσα στην επιστροφή της ανάπτυξης και τις επιτυχίες στις διαπραγματεύσεις. Ενώ οι διαπραγματεύσεις προχωρούν, αυξάνεται και η ανάπτυξη και η εμπιστοσύνη ενώ όταν καθυστερούν οι διαπραγματεύσει είναι το αντίθετο. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να θέσουμε τέρμα σε αυτή την αβεβαιότητα που είναι επιζήμια και για να δημιουργήσουμε επιτέλους έναν κύκλο βιώσιμο αϊφόρο ανάπτυξης. Η Ελλάδα το αξίζει. Οι αρχές της Ελλάδας, η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο έχουν Πραγματοποιήσει σημαντικές προόδους από την έναρξη του σημερινού προγράμματος και όσα επιτεύθηκαν στις 18 τελευταίους μήνες θα πρέπει να υποστηριχθούν, θα πρέπει να ενισχυθούν για να εξασφαλίσουμε αυτό που χρειάζεται η χώρα, αυτό που χρειάζεται η Ευρωζώνη, δηλαδή μια ανάκαμψη διαρκή. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για το μέλλον η ευρωπαϊκή οικονομία που είναι βέλικτη, δημιουργική, Μπορεί να γυρίσει τη σελίδα, αλλά θα πρέπει να βοηθηθεί και δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται περισσότερο από την αβεβαιότητα. Η Κομισιό δεν σφίδεται καμιάς προσπάθειας, όπως είπε ο Υπουργός, στον ρόλο του έντιμου μεσολαβητή, του Honest Broker, για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που να είναι δίκαιη, ισορροπημένη και θέλουμε να γίνει αυτό σύντομα. Γιατί αυτό είναι εφικτό. Πρώτον, γιατί οι στόχοι δημοσιονομικοί έχουν πραγματοποιηθεί. Το πλεόνασμα του 2016 είναι 0,5%, δηλαδή ξεπέρασε το στόχο του προγράμματος με τα αποτελέσματα τέλους Απριλίου, αλλά περιμένουμε να είναι πάνω από 3% αργότερα. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχει 1,75% το 2017 και 3,5% το 2018. Βέβαια, τα αποτελέσματα αυτά δεν θα πέσουν από τον ουρανό, θα είναι ο καρπός μιας εξυγίανσης δημοσιονομική με παραμετρικά μέτρα το 2015-2016 με μια απόδοση δημοσιονομική πάρα πολύ σημαντική 4,5% του ΕΠ. Ποια ευρωπαϊκή χώρα γνώρισε μια τέτοια προσαρμογή. Αυτές οι προσπάθειες, όποιες και αν είναι προτιμήσεις, οι προτιμήσεις πολιτικές και η Κομισιόν δεν έχει προτίμηση πολιτική, δεν θα πρέπει να ξεχνιούνται αυτά τα επιτεύγματα, θα πρέπει να ευαθυνθούν και να συνεχιστούν. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, οι αρχές ήδη έχουν αρχίσει ένα μεγάλο πρόγραμμα και μπορώ να δώσω μερικά παραδείγματα που η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει ένα δίκτυο, ένα δίκτυο εθνικό, ένα δίκτυο κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό θα μπορέσει να επιτύχει έτσι την αύξηση της εκπαίδευσης σε εποχή ανεργίας για τα έσοδα η Ελλάδα δημιούργησε ένα δίκτυο για να μπορέσει να αυξήσει την ίσφραξη των εσόδων. Έχουμε τα κόκκινα δάνεια και έχουμε τώρα ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ένα νέο ταμείο, το FCP, έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί με βεβαίως συμβούλιο επιτήρησης, εποπτείας και άρχισε να εργάζεται και βεβαίως έχουμε σημαντικές προόδους όπου πραγματοποιήθηκαν ήδη για σχέδια ιδιωτικοποίησης και ενθαρρύνω τι ελληνικέ αρχέ να διατηρήσουν αυτή την όθηση που είναι ουσιαστική για να μπορέσουν να προσελκύσουν ιδιωτικέ επενδύσει που χρειάζεται η Ελλάδα. Τέλο, θα ήθελα να αναφέρω τα διάφορα μέτρα στο τομέα των αγορών προϊόντων, τη περιβάλλοντο των επιχειρήσεων. Αυτά τα παραδείγματα είναι μόνο ένα μικρό μέρο περίπου 200 μέτρων που λήφθηκαν από την αρχή του προγράμματο. το 2000. 15, οι πρώτοι μήνε του έτου αυτού αφιερώθηκαν στην διαπραγμάτευση δύο κρισίμων σημείων. Πρώτα απ' όλα, τα μέτρα για να κλείσιμο τη δεύτερη αξιολόγηση και εδώ το θέμα το σημαντικό που εκκρεμεί είναι η μεταρρύθμιση τη αγορά εργασία. Θέμα πάρα πολύ σημαντικό για πολλού εδώ, αλλά είναι θέμα πάρα πολύ σημαντικό και για την Κομισιόν. Ουσιαστικό η αγορά εργασία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις δυσκολίες ούτω ώστε οι μεταρρυθμίσεις να μπορέσουν να υποστηρίξουν την ανάκαμψη και την απασχόληση. Η Κομισιό είναι προσιλωμένη στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και υποστηρίζει τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις που θα είναι αποτελεσματικές και δίκαιες. Η Ελλάδα θα πρέπει να τηρήσει τις βέλτιστες πρακτικές όπως τις συλλογικέ απολύσεις και το θέμα των συνδικάτων. Έχουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ανεξάρτητη που υποβάλλει συστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα, τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή. Και νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο πώς το σύστημα λειτουργεί επί χάρτου, αλλά πώς λειτουργεί στην ζωή, στην καθημερινή, πόσα οι κοινωνικοί εταίροι οικειοποιούνται το πρόγραμμα, με τρόπο αυτόνομα και σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές. Δεύτερο μεγάλο θέμα διαπραγμάτευσης είναι η ενεργειακή αγορά. Είναι σημαντικό να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στον τομέα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τους ευρωπαϊκούς κανόνες και βεβαίως τις αποφάσεις τις πρόσφατες μια αγορά πιο ανταγωνιστική, πιο αποτελεσματική, πιο αποδοτική που είναι προς όφελος όλων των καταναλωτών. Νομίζω ότι εδώ με μερικές τεχνικές προσαρμογές θα πρέπει να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σύντομα για τα στοιχεία μεταρρύθμιση στον τομέα αυτό που θα είναι υποφελή για όλους και πρώτα απ' όλο για τους φίλους Έλληνες. Δεύτερο σημείο συζήτησης τελευταίες εβδομάδες, ένα πακέτο δημοσιονομικό που θα επέτρεπε στο Διεθνές Νομισματικό Τομείο να συμμετάσχει με το πρόγραμμά του. Και η συμμετοχή για πολλούς από εσά και για την Κομισιό επίσης και για τα κράτη-μέλη είναι μια εγγύηση ασφάλειας. Είναι μια, ένας όρος απαραίτητος αυτό που είναι μοναδικό εδώ, είναι ότι το πακέτο φτάνει στο τέλος του προγράμματος. Τώρα σκεφτόμαστε ό,τι θα γίνει για μέχρι το 2018, αλλά τι θα γίνει μετά το 2018 χωρίς να ζητάμε μια πραγματική προσπάθεια πρωτογενή, διότι αυτό δεν θα είναι ούτε βιώσιμο ούτε δημοκρατικό. στόχος θα πρέπει να έχουμε ένα πακέτο ισορροπημένο και ελπίζω ότι θα φτάσει μεσοπρόθεσμα αυτό το πλεόνασμα η Ελλάδα. Και έχουμε επαναλάβει και το Μάρτιο στις συνεδριάσεις του Eurogroup ποια θα είναι η βάση για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σύντομα διότι έχουμε στη Βαλέτα μια, σε τρεις μέρες μια συνάντηση της Ευρωομάδας και θα μου επιτρέψετε να φύγω από το ημικύκλιο αυτό πριν από το τέλος της συζήτησης για να πάω στις Βρυξέλλες διότι θα έχω συναντήσεις με τις ελληνικές αρχές απόψε το βράδυ. Αλλά παρόλα αυτά ήθελα να είμαι εδώ παρόν για τη συζήτησή σας και μετά θα πάω στις Βρυξέλλες θα ήθελα να τονίσω ότι το πακέτο περιλαμβάνει μέτρα για την ορθολογιστικοποίηση των δαπανών. Η Κομισιόν και εγώ προσωπικά χαιρόμαστε για τις προόδους που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα, ακόμη και για θέματα τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την συμμετοχή του ΔΝΤ. Ήδη διανύσαμε ένα μεγάλο δρόμο από την εντολή που δόθηκε στην εβρομάδα τέλη Φεβρουαρίου και θα μπορέσουμε στην Βαλέτα να σταθμίσουμε την κατάσταση. Ελπίζω ότι θα έχουμε εκεί μια καλή συνεδρίαση που θα μας επιτρέψει να δούμε πόσο μπορούμε να έχουμε ένα συμπέρασμα ευνοϊκό. Βεβαίω, ένα staff level agreement, δηλαδή ένα. Τεχνικό, μια τεχνική συμφωνία στο επίπεδο των θεσμών, πριν και μετά μια πολιτική συμφωνία δεν είναι κάτι μόνο εφικτό, αλλά είναι και μια απαραίτητη ανάγκη για να περιορίσουμε τις δυσκολίες της καθυστέρησης και για να έχουμε δημοσιονομικό αποτέλεσμα ευνοϊκό. Αλλά αυτό απαιτεί μια πραγματική δέσμευση και μια βούληση να καταλήξουμε από πλευράς όλων, όλων επιμένω, για να έχουμε μια συμφωνία. Βεβαίως είναι κάτι, είναι κάτι δύσκολο, έχουμε πλήρη συνείδηση ότι υπάρχουν δυσκολίες για την Ελλάδα και βασιζόμεθα στην επικοδομητική στάση των άλλων θεσμών, των ενδιαφερομένων και μπορώ να το πω εδώ, ότι θα πρέπει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που συμμετείχε θετικά σε όλες τις απόψεις της διαπραγμάτευσης από την δημιουργία του προγράμματος το 2015 θα πρέπει να παίξει το ρόλο του για να συζητήσουμε το θέμα της Ελλάδας. Η Κομισιόν θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις συζητήσεις μεταξύ όλων των εταίρων και να ευνοεί μια σύντομη κατάληξη της αξιολόγησης. Τέλος, η Κομισιόν θα εξακολουθήσει επίσης να ενθαρρύνει όλες τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση ενός χρέους που να είναι πιο βιώσιμο. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει πιο ρεαλιστικά, αποτελέσμα, πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα πλεονασμάτων. Δεν μπορούμε επί χρόνια και χρόνια να ζητάμε πρωτογενή πλεονάσματα που να είναι πολύ ψηλά αν θέλουμε να ξαναέχουμε ανάπτυξη στη χώρα και απασχόληση. Ιδαλλιώς οι αγορές δεν θα είναι διατεθειμένες να δανείσουν με επιτόκιο λογικό και η Ελλάδα θα εξακολουθήσει τότε να στηρίζεται στην ξένη βοήθεια. Νομίζω ότι αυτή η κατανομή των επιβαρύνσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωεμάδας είναι κάτι το σημαντικό και θα τονίζω λοιπόν και τις προόδους που έγιναν. Βεβαίως α, πρέπει να γίνουν ακόμα μερικές προσπάθειες για να μπορέσει να καταλήξει η αξιολόγηση για μας και για μένα προσωπικά. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο ευκταίο, αλλά είναι και κάτι εφικτό, απαραίτητο για την ζώνη του Ευρώ, για την νομισματική ένωση, για την Ελλάδα, για το λαό της Ελλάδας που υπέφερε πολύ από την κρίση και θα πρέπει να δει το φως στο τέλος αυτού του μακρού τούνελ της λιτότητας για να ξαναβρει το δρόμο της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ.